Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο των Κροκαιών, Νικηφόρος Βρετάκος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ηλία Παναγιωτακάκο και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Σαράντο Γορανίτη. Ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι η δωρεά ενός αριθμού βιβλίων που φέραμε με τον επιμελητή της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας ο Πλήθων του Ιωάννου Νικολάου Θεοδωρακοπούλου από τη Μαγούλα της Σπάρτης, τον κύριο Γιώργο Βαμβαλή, για να ενισχυθεί αυτό το πνευματικό ίδρυμα που επιτελεί έναν υψηλό μορφωτικό σκοπό στο κέντρο της Λακωνικής Γης. Τα βιβλία ήρθαν μετά από αίτημα των ανθρώπων του τόπου, του κυρίου Παναγιωτακάκου, του κυρίου Γορανίτη, οι οποίοι θέλουν να δώσουν όσο πιο μεγαλύτερη δύναμη μπορούν σε έναν τόπο που μαζί με την υλική του παραγωγή προωθεί και την πνευματική. Πραγματικά, ο αείμνηστος δάσκαλος και μεγάλος φιλόσοφος του νέου ελληνισμού, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος από το Βασαρά της Λακωνίας, σημείωνε σε μία παλιά συνέντευξή του εδώ και 39 χρόνια ότι η καλλιέργεια της πραγματικής παιδείας είναι αυτή που κρατάει τον άνθρωπο μέσα στα αγαθά που ο Έλληνας έχει μάθει από τα βάθη της ιστορίας του χρόνου να στηρίζει την ύπαρξή του. Η έλλειψη τώρα της πραγματικής παιδείας είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο σε μία αναζήτηση άλλων αγαθών, ξένων προς την ελληνική νοοτροπία, που ταυτόχρονα τον απομακρύνει από την καλλιέργεια της προσωπικότητας του εγώ, χάριν μιας υπερβάλλουσας διάθεσης πλουτισμού. Ο υπερκαταναλωτισμός και η άκρατη επιθυμία υλικών αγαθών έχουν φέρει την κατάσταση σήμερα στην πατρίδα μας με τις γνωστές συνέπειες και τα γνωστά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ως πνευματικοί άνθρωποι πιστεύουμε στη δύναμη της παιδείας, στην καλλιέργειά της κυρίως στους νέους ανθρώπους και σε ένα καλύτερο αύριο της ελληνικής κοινωνίας μέσω των αγαθών του πνεύματος και του πολιτισμού. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μορφωτικό ίδρυμα των Κροκαιών, το οποίο στο όνομα του Νικηφόρου Βρετάκου έχει πολύ βαριά αποστολή και έχει μεγάλη αξία στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Μαζί με τα βιβλία ήταν έτοιμα των ανθρώπων εδώ της κοινότητας να φέρουν και φωτογραφίες του αείμνηστου δάσκαλου και ακαδημαϊκού Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου, οι οποίες θα κοσμήσουν το χώρο και θα υπενθυμίζουν στους νέους μέσα από το διάβασμα των βιβλίων τις μεγάλες αλήθειες που ο στοχαστής δάσκαλός μας δίδασκε τόσο στα πανεπιστημιακά έδρανα όσο και στην σχολή που ο ίδιος ίδρυσε στη Μαγούλα το 1975 και όπως έλεγε είναι μία σχολή που θα μεταδίδει το πνεύμα ελεύθερα όπως το έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο δίχως περιορισμούς όπως είναι το χρήμα και η γραφειοκρατία. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στους σκοπούς του Μορφωτικού Ιδρύματος των Κροκαιών. Καλώς ήρθατε κύριε Κουφέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Πρόεδρο, τον Νίκο Κουφό, την οικογένεια Θεοδωρακοπούλου για την προσφορά τους. Και περιμένουμε κι άλλα, άμα μπορέσουμε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε και φίλε Νίκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους των Κροκαιών, γιατί έστω και μέσα των βιβλίων, όπως σωστά είπες, ο Βρετάκος συναντάει τον Θεοδωρακόπουλο. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία
πάντα το πνευματικό κέντρο των Κολοκυών, τώρα το οποίο είναι ενταγμένο στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Ευρώτα, αναζητούσε εκτός των άλλων βιβλίων κυρίως και βιβλία φιλοσοφίας, όχι μόνο για τους νέους, διότι όπως θα ξέρεις αυτό εδώ το χωριό είχε την τύχη και την ευλογία να έχει και ακαδημαϊκούς όπως τον Νικηφόρο Βρετάκο, αλλά έχει και ένα σύλλογο φιλοπροόδων παλιά και σήμερα πολιτιστικό, με μια φιλαρμονική 7 δεκαετιών και πολλές πολιτιστικές και λαογραφικές δράσεις. Συνεπώς βρισκόμαστε στην καρδιά, όπως είπε, στη Λακωνίας, αλλά μπορούμε να πούμε και με υπερηφάνεια σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του πολιτισμού και των τεχνών. Είναι μια σημαντική παρουσία λοιπόν ότι τα βιβλία του Θοδωρακόπουλου αλλά και οι δικές σου εκδόσεις θα βρουν την δική τους εξαιρετική γωνιά και θα διαβαστούν, να είσαστε σίγουροι, με ζέση από το κοινό των συμπολιτών μας, το οποίο πάντα έχει ροπή στη γνώση. Θα έπρεπε να τονίσω ότι εδώ λειτουργεί η βιβλιοθήκη πλέον των 3 δεκαετιών με εθελοντική προσφορά, και πρέπει να το τονίσουμε, ενός συμπολίτη μας, του Τάσου του Παυλάκου, ο οποίος με τη δική του παρουσία έχει δώσει ζωή και ζωντάνια εκτός των άλλων και στην βιβλιοθήκη. Συνεπώς, να είστε σίγουροι, αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ο Σαράντος Ογορανίτης, κάθε βιβλίο εδώ έχει την δική του γωνιά, έχει την δική του ζεστασία, και αυτή η πρωτοβουλία την οποία έχετε, να ξέρετε ότι θα τύχει μιας ζέσης από τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να τονίσω ένα εκ των βιβλίων, τα Μαθήματα Δημοκρατίας, τα οποία είναι επίκαιρα όσο ποτέ, μοιράζεται στους μαθητές του Λυκείου, γιατί όπως γνωρίζετε η Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φέρει το όνομα του ακαδημαϊκού Νικόλαου Θεοδωρακόπουλου, και κάθε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς τα μαθήματα της Δημοκρατίας μοιράζονται στα λύκεια μας, στα λύκεια του Δήμου Ευρώτα. Οι φωτογραφίες λοιπόν θα κοσμούν και τα σχολεία, γιατί οι μαθητές μέσα και από το οπτικό υλικό αρχίζουν να αναζητούν τους φιλοσόφους, αρχίζουν να αναζητούν τους ποιητές, γιατί ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, το νήμα της ιστορίας μιας χώρας η οποία μόνο πολιτισμό, τέχνες και προπαντός δημοκρατία δίδασκει. Άρα λοιπόν είναι μια ευτυχής συγκυρία και μια πολύ καλή βραδιά, και θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Δημάρχου και των συμπολιτών μας όλων. Είναι μια σημαντική παρουσία το βιβλίο να είναι στη ζωή μας.